Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που με προβλημάτισε. Αυτή είναι η γη μας. Η γη που λέτε είναι 4,6 δισεκατομμυρίων χρονών και σε αυτήν κατοικούν περίπου 6 δισεκατομμύρια 750 εκατομμύρια άνθρωποι. Εντυπωσιακό, ε! Κάποτε λοιπόν η γη μας ήταν έτσι. Όμορφη, πράσινη, καθαρή και ζωντανή. Σήμερα όμως η γη άλλαξε. Και όταν λέμε πως άλλαξε, εννοούμε πως άλλαξε πολύ, μα πάρα πολύ. Ο κόσμος γέμισε σκουπίδια, απόβλητα και ρήπους, χωματερές και σκουπιδότοπους. Τι θα γινόταν όμως αν συνεχίζαμε να πετάμε αλόγιστα παντού τα σκουπίδια μας? Τι θα γινόταν αν δεν καταφέρναμε να μειώσουμε τα απορρίμματά μας? Πόσο θα μπορούσε η γη να αντέξει όλη αυτή την καταστροφή? Φοβάμαι πως η γη δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα. Τι θα μπορούσαμε άρα για να κάνουμε για να μην συμβεί αυτό? Το σκέφτηκες ποτέ? Θα μπορούσαμε να κρύβαμε τα σκουπίδια μας κάτω από το κρεβάτι μας ή στις τσέπες μας. Αλλά όχι για πολύ. Θα μπορούσαμε να θάβαμε τα σκουπίδια μας στον κήπο μας. Ή να τα τρώγαμε. Όχι, ε. Θα μπορούσαμε και να τα φοράγαμε. Καλή ιδέα και δημιουργική, αλλά και αυτό όχι για πολύ. Γιατί όμως γεμίσαμε τόσα σκουπίδια? Αγοράζουμε πραγματικά ό,τι χρειαζόμαστε? Είμαστε σωστοί καταναλωτές? Διαχειριζόμαστε με το σωστό τρόπο τα απορρίμματά μας? Έφτασε η στιγμή να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε και να πούμε stop, 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 stop. Μου αρέσει η θάλασσα, το κολύμπι, το ψάρεμα, το περπάτημα στην παραλία. Όταν ήμουν μικρός, έφτιαχνα κάστρα στην άμμο και τα στόλιζα με πετραδάκια και κοχύλια. Ήταν τόσο ωραία, καθαρά, όμορφα. Σήμερα τα πράγματα δυστυχώς άλλαξαν. Οι παραλίες μας γέμισαν σκουπίδια, οι θάλασσες απόβλητα των εργοστασίων, οι ωκεανοί μολύνονται, τα ψάρια πεθαίνουν, ο αέρας μυρίζει πετρέλαιο. Τα νερά στις λίμνες και στα ποτάμια γίνονται δηλητήριο που θα καταλήξει σε εμάς αλλά και σε όλη την τροφική αλυσίδα. Τι θα μπορούσαμε άραγε να κάνουμε για να μην συμβεί αυτό? Τι πρέπει να γίνει για να μην μολυθούν οι θάλασσές μας και να μην γεμίσουν οι παραλίες μας σκουπίδια? Το σκέφτηκες αυτό? Θα μπορούσες να κάνεις μπάνιο σε αυτό το μαύρο μολυσμένο νερό? Θα άφηνες το μικρό σου αδερφάκι να πιει από αυτό το νερό με την απέσια μυρωδιά? Θα έπλαινες ποτέ τα χέρια σου με αυτό το μαυρισμένο από το πετρέλαιο νερό? Κάποτε υπήρχαν οι τέσσερις εποχές. Η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Ο αέρας ήταν καθαρός. Μπορούσες να μυριστείς τις ευωδιές και τα αρώματα των λουλουδιών. Ο ουρανός ήταν γαλάζιος και το οξυγόνο ήταν ακόμα ζωντανό. Σήμερα όμως ο αέρας μας έγινε επικίνδυνος. Τα καύσα αέρια, η καπνή από τα εργοστάσια, ο φόβος μιας πυρηνικής έκρηξης παραμονεύουν καθημερινά. Τι θα μπορούσαμε άρα για να κάνουμε για να μην συμβεί αυτό? Το σκέφτηκες ποτέ? Θα ήθελες να ζεις για πάντα με μια μάσκα? Θα άντεχες να αναπνέεις κάθε μέρα το μαύρο καύσα αέριο των αυτοκινήτων? Θα ήθελες να ζεις απέναντι από ένα εργοστάσιο που η καπνή του θα γέμιζαν το δωμάτιό σου? Ούτε να τα φανταστείς, ε! Και έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τότε, γιατί δεν συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα απέναντι στον πλανήτη μας και σε όλα τα ζωντανά του που δεν έχουν φωνή να φωνάξουν? Γιατί γεμίσαμε τόσα πολλά σκουπίδια? Γιατί πρέπει να χτίζονται τόσα εργοστάσια? Τα χρειαζόμαστε άραγε αληθινά? Η αλόγιστη κατανάλωσή μας οδηγεί στη μείωση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας. Το πετρέλαιο, για παράδειγμα, είναι ένας φυσικός πόρος που μας δίνει ενέργεια, κυρίως ηλεκτρική. Σιγά σιγά όμως τελειώνει. Τι θα γίνει άραγε όταν τελειώσει το πετρέλαιο από τον πλανήτη μας? Τι θα μπορούσαμε άραγε να κάνουμε για να περιορίσουμε την κατανάλωση του πετρελαίου? Ναι, εσύ, ο μικρός μας φίλος, τι μπορείς άραγε να κάνεις? Σίγουρα πολλά. Για κοίταξε εκεί. Μαρία, πάμε σχολείο.
Μα το σχολείο είναι τόσο κοντά. Όχι. Θα πάω με τα πόδια. Δεν χρειάζομαι αυτοκίνητο. Το ποδήλατο είναι το αγαπημένο μέσο μεταφοράς. Δωρεάν, οικολογικό, χωρίς καύσιμα και κάνω και γυμναστική. Ωραίο, ε! Οικονομικοί λαμπτήρες, το ήξερες. Με αυτές τις λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι 80% ενέργεια σε σχέση με τις παλιές μας λάμπες. Αυτούς θα προτιμάμε από σήμερα. Αυτούς, γιατί αγαπάμε το περιβάλλον. Όταν χτίζαμε το σπίτι μας, υπενθύμησα στους γονείς μου ότι αν βάζαμε διπλά τζάμια, θα μειώναμε την απώλεια θερμοκρασίας του σπιτιού μας. Έτσι το χειμώνα θα ανάβουμε λιγότερες ώρες τη θέρμανση και το καλοκαίρι λιγότερες ώρες το κλιματιστικό. Έξυπνο, ε! Όταν φεύγετε από ένα δωμάτιο, σβήστε τα φώτα. Πορτοκάλι νούμερο 1. Κυπριακό. Πορτοκάλι νούμερο 2. Από το εξωτερικό. Δηλαδή, κάποιο αυτοκίνητο το μετέφερε από το χωράφι. Κάποιος γερανός το πόρτασε σε πλοίο. Αυτό ταξίδεψε μέρες για να φτάσει εδώ. Από το λιμάνι, ένα άλλο φορτηγό το πήγε σε μια αγορά και από εκεί ένα άλλο αυτοκίνητο το έφερε εδώ. Σκέφτηκες ποτέ πόσο πετρέλαιο σπαταλήθηκε για όλη αυτή τη διαδρομή? Όλοι δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όλοι, μικροί και μεγάλοι. Θέλουμε λύση. Και τη θέλουμε τώρα. Η κατανάλωση δημιουργεί σκουπίδια, απορρίμματα, απόβλητα. Θα μπορούσαμε να τα μειώσουμε ακόμα περισσότερο? Φυσικά και ναι. Θα μπορούσαμε να κάναμε μόνο τις απαραίτητες αγορές προϊόντων. Να ψωνίζαμε με μέτρο και ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Να γινόμασταν απλά σωστοί καταναλωτές. Να αποφύγουμε όσο μπορούμε τις σπατάλες. Να γίνουμε σωστοί περιβαλλοντικά πολίτες. Μπορούμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, στο δικό του χώρο, στο σπίτι μας, στην τάξη μας, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας. Πρέπει να διαχειριστούμε σωστά τα σκουπίδια μας. Το πέταγμά τους στις χωματερές δεν είναι πλέον λύση. Ας αρνηθούμε να πετάξουμε οτιδήποτε χωρίς να είμαστε απόλυτα σίγουροι πως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτό. Δοκιμάστε να το επιδιορθώσετε ή να το επισκευάσετε. Μειώστε τις αγορές σας τα απαραίτητα. Αγοράζετε προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην αρχική τους μορφή ή σε μια άλλη. Ανακυκλώστε ό,τι μπορεί να ανακυκλωθεί, δηλαδή σχεδόν τα πάντα. Τι λες λοιπόν, είναι κάτι τέτοιο δυνατόν? Έλα μαζί μας. Από σήμερα αλλάζουμε τρόπο σκέψης. Αποκτάμε περιβαλλοντική συνείδηση. Από σήμερα φτιάχνουμε τον πλανήτη όπως εμείς θέλουμε. Από σήμερα τα σκουπίδια μειώνονται και αλλάζουν μορφή. Τα σκουπίδια έχουν ζωή. Μείωση των σκουπιδιών μας. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι έξυπνες και χρήσιμες αγορές. Θα σας πω ένα παραμύθι. Ένα πολύ γνωστό σας παραμύθι που αν συνέβαινε σήμερα θα ήταν κάπως έτσι. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι που φορούσε κόκκινη σκουφίτσα. Ακριβώς. Την έλεγαν κόκκινο σκουφίτσα. Ξύπνησε ένα όμορφο πρωινό γεμάτο σκόνη και κατέβηκε στην κουζίνα να φάει το πρόγευμά της που είχε ετοιμάσει η μαμά της πριν φύγει για το γραφείο. Δάγκωσε λίγο ψωμάκι, έφαγε λίγο τυράκι, ήπιε μισό ποτήρι γάλα και τα υπόλοιπα τα έριξε στον κάδο των αχρήστων. Επέστρεψε πίσω στο δωμάτιό της για να ετοιμαστεί. Φόρεσε μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της και ξεκίνησε για το σπίτι της γιαγιάς. Ήταν άρρωστη η καημενούλα. Το δάσος ήταν στη διαδρομή της. Αν και το σπίτι της γιαγιάς ήταν πολύ κοντά, η κοκκινοσκουφίτσα πήγε με το αυτοκίνητο, το οποίο άφησε πολλά καυσαέρια στον αέρα του δάσους. Αφού λοιπόν έφτασε κοντά στο σπίτι της γιαγιάς, αποφάσισε να πιει κάτι γιατί είχε διψάσει. Πήρε από τη τσάντα της το πλαστικό μπουκάλι με το γάλα και αφού ήπιε λίγο, το πέταξε στο δάσος. Της ήταν πλέον άχρηστο.
πίνοντας γρήγορα-γρήγορα και το αναψυχτικό της, το πέταξε και αυτό στο δάσος και προχώρησε για το σπίτι της γιαγιάς. Πίσω της όμως άφηνε κιόλας το δικό της σκουπιδότοπο. Προχώρησε ακόμα λίγο και σταμάτησε. Ήπιε το χυμό της και πέταξε το κουτάκι στο δάσος. Στη διαδρομή άκουσε ένα παράξενο θόρυβο. Το κοριτσάκι ήξερε πως κάπου εκεί ζούσε και ο Λύκος, ο γνωστός μας κακός Λύκος. Το γυάλινο μπουκαλάκι από μαρμελάδα που κρατούσε της έπεσε. Έγινε και αυτό ένα σκουπίδι στο δάσος. Το παραμύθι μας δεν τελειώνει όπως το ξέρετε. Φτάνοντας κοντά στο σπίτι της γιαγιάς της, τη συνάντησα. Καλημέρα, κοκκινό σκουφίτσα. Καλημέρα. Μα ποιος είσαι εσύ, γιατί κάνεις στη μέση του δάσους? Το παραμύθι λέει πως έπρεπε να συναντήσω ένα Λύκο που θα μου καταστρέψει τη ζωή. Έτσι, ε. Δεν σκέφτηκες ότι κάποιες δικές σου ενέργειες μπορεί να σου καταστρέψουν τη ζωή? Μα τι νόμιζα που λες. Θέλω αμέσως τον κακό Λύκο. Σταμάτα να καταστρέφεις το παραμύθι. Θέλω αμέσως τον κακό Λύκο. Για κοίταξε λοιπόν εκεί και παρατήρησε όλα αυτά τα σκουπίδια που έχεις πετάξει στο δάσος. Αυτό είναι καταστροφή. Και πίστεψε με, αυτό δεν είναι καθόλου, μα καθόλου παραμύθι. Αυτός ο Λύκος που έψαχνε η κοκκινοσκουφίτσα υπήρχε. Αλλά δεν ήταν κακός. Δεν ήταν καθόλου κακός. Και ούτε ήθελε να φάει καμιά γιαγιά και κανένα κορίτσι. Κατά κρύβεια ήταν χορτοφάγος. Και ο γιατρός του του συνέστησε προσοχή στα λιπαρά. Αυτός ο διαφορετικός Λύκος ήταν σωστός περιβαλλοντικά. Είχε περιβαλλοντικές ευαισθησίες και σκεφτόταν πολύ σοβαρά το μέλλον του πλανήτη. Κατάλαβε πως αν όλοι έκαναν ό,τι και η κοκκινοσκουφίτσα, το δάσος, το σπίτι του δηλαδή, θα γινόταν ένας τεράστιος σκουπιδότοπος. Αυτός όμως αγαπούσε το περιβάλλον, αγαπούσε τη ζωή. Ο Λύκος ήθελε να εξηγήσει στην κοκκινοσκουφίτσα αλλά και σε όλους εμάς ότι οι πράξεις μας είναι που οδηγούν στην καταστροφή του πλανήτη. Να μας κάνει να καταλάβουμε ότι είναι δική μας η ευθύνη για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντός μας, αλλά και δική μας ευθύνη ως άτομα και ως ομάδες για τη διάσωση του πλανήτη. Στόχος του περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου Λύκου ήταν να κάνει το κοριτσάκι υπεύθυνο περιβαλλοντικά άτομο. Ήθελε να της μάθει απλά πράγματα, αλλά πολύ ουσιαστικά. Να της μάθει πώς να μειώσει τα σκουπίδια της. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε το παραμύθι μας, κοκκινοσκουφίτσα? Νιώθω παράξενα. Νιώθω άσχημα για ό,τι έκανα. Αλλά τώρα ξέρω. Τώρα έμαθα και από σήμερα αλλάζω συμπεριφορά. Το δάσος θα είναι πάντα όμορφο, καθαρό και ζωντανό. Μπράβο, κοκκινοσκουφίτσα. Κόλατο. Από σήμερα είσαι ένα υπεύθυνο περιβαλλοντικά άτομο. Και αν όλοι σκέφτονται έτσι, τότε ο πλανήτης μας μπορεί να ελπίζει. Έλα όμως, πάμε να πάρουμε εκείνη τη σούπα της γιαγιάς σου. Και σε εκείνο το παραμύθι, άλλωστε, εσένα περιμένουν. Η επαναχρησιμοποίηση είναι η χρήση για πολλές φορές των ίδιων των αντικειμένων ή και υλικών σε ό,τι ήταν πριν ή σε μια άλλη καινούργια τους μορφή. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την επισκευή, την επαναφόρτιση, τη δημιουργία κάτι νέου και γενικά την αποφυγή υλικών μιας χρήσης. Τι θα μπορούσαμε όμως να επαναχρησιμοποιήσουμε ή να μεταποιήσουμε, δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε σε μια άλλη καινούργια του μορφή? Μα πολύ απλά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πολλά προϊόντα που είστε έτοιμοι να τα πετάξετε στα σκουπίδια ή σε κάποια χωματερή θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να μεταποιηθούν και τελικά να είναι και πάλι χρήσιμα. Πάμε όμως να δούμε μερικά παραδείγματα. Για μένα αυτή η μπλούζα είναι άχρηστη. Δεν με χωράει. Δεν θα την πετάξω όμως στα σκουπίδια. Τώρα ξέρω. Τώρα υπάρχει μια άλλη επιλογή. Για κάποιους άλλους αυτή η μπλούζα ίσως να είναι χρήσιμη. Στο κάτω-κάτω, αν δεν επαναχρησιμοποιηθεί, θα σταλεί για ανακύκλωση. Ανακυκλώστε κι εσείς τα παλιά σας ρούχα. Το νερό από το πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών, μην το αφήσετε να πάει χαμένο. Χρησιμοποιήστε το ξανά για το πότισμα του κήπου σας. Φτιάξε ένα καράβι από ένα πλαστικό μπουκάλι και ένα ύφασμα. Εγώ έφτιαξα ένα αεροπλανάκι από μια πελαστική μπουκάλα και χαρτόνι. Έφτιαξα ένα διακοσμητικό για το δωμάτιό μου από παλιά χαρτόνι. Έφτιαξα μια κούκλα από πλαστικό μπουκάλι, παλιά υφάσματα και εφημερίδες. Ο κύκλος. Αρχίζω από κάπου, προχωρώ σε κάποιες ενέργειες και καταλήγω στο ίδιο σημείο.
Ποιος είναι όμως ο κύκλος της ανακύκλωσης? Πάρτε το διαβίτη σας και ελάτε να φτιάξουμε μαζί ένα πράσινο κύκλο. Όλα αρχίζουν από ένα πράσινο σημείο. Ένα πράσινο σημείο, τόσο μικρό αλλά τόσο μεγάλο, τόσο ασήμαντο και όμως τόσο σημαντικό. Από εδώ θα αρχίσουν όλα και εδώ θα καταλήξουν όλα αφού περάσουν από κάποιες διαδικασίες. Τι είναι όμως η ανακύκλωση? Η ανακύκλωση είναι μια κυκλική δραστηριότητα κατά την οποία παίρνουμε χρησιμοποιημένα υλικά και τα προωθούμε για την παραγωγή νέων προϊόντων. Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή του χαλκού. Έλειωναν τα μεταλλικά αντικείμενά τους έτσι ώστε αυτά να μπορούν να παράγουν νέα προϊόντα. Η κατάσταση άλλαξε δυστυχώς με την τεράστια πρόοδο της βιομηχανίας που έκανε την ανακύκλωση πιο δύσκολη. Ποια είναι τα ωφέλη της ανακύκλωσης? Μείωση των απορριμμάτων και των προβλημάτων διαχείρισής τους. Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση. Μείωση της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα. Διαφύλαξη της υγείας όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος. Ενίσχυση της οικονομίας του τόπου μας. Τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε στην Κύπρο σήμερα? Συσκευασίες. Ηλεκτρικές συσκευές. Μπαταρίες. Ρούχα, λάστιχα, μαγειρικά λάδια και άλλα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μαθαίνουμε διάφορα για την ανακύκλωση. Πρώτα για την ανακύκλωση των συσκευασιών. Σκουπίδια, όπως είπαμε, θα έχουμε πολλά, όσο και αν προσπαθήσουμε να τα μειώσουμε. Ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία. Τι τα κάνουμε όλα αυτά? Τα ανακυκλώνουμε. Οι κάτι που έχουμε εδώ είναι διαφορετικοί. Έχουν χρώματα, έχουν πληροφορίες, αλλά έχουν και απαιτήσεις. Το κάθε τενεκεδάκι που ρίχνουμε στον κάδο ή στο σακούλι ανακύκλωσης δεν είναι σκουπίδι. Και φυσικά δεν θα καταλήξει σε καμιά χωματερή, σε κανένα σκουπιδότοπο και δεν θα μολύνει καμιά παραλία. Ποιος όμως οργανώνει το πρόγραμμα ανακύκλωσης των συσκευασιών στην Κύπρο? Μα φυσικά η Green Dot Κύπρου, η οποία ιδρύθηκε με στόχο να συλλέγει και να ανακυκλώνει μέρος των συσκευασιών που πουλάνε στην αγορά οι εταιρείες που αντιπροσωπεύει. Σκουπίδια και σκουπίδια. Είναι όμως όλα αυτά σκουπίδια? Όχι βέβαια, οι συσκευασίες δεν είναι σκουπίδια. Ελάτε μαζί μας για να μάθουμε πώς μπορούμε να διαχωρίζουμε όλα αυτά στις τρεις κατηγορίες συσκευασιών που συλλέγει η Green Dot. Το χαρτί, το γυαλί και το PMD. Η κατηγορία του PMD περιλαμβάνει τα πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες από αλουμίνιο και λευκοσίδερο και χαρτόκουτα που περιέχουν υγρό, όπως χυμό ή γάλα. Η κατηγορία του χαρτιού περιλαμβάνει χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες και περιοδικά, χαρτί γραφείου και διαφημιστικά. Η κατηγορία του γυαλιού περιλαμβάνει γυάλινα μπουκάλια και γυάλινα βαζάκια. Όλα αυτά που διαχωρίσαμε θα κάνουν το δικό τους κύκλο και θα επιστρέψουν και πάλι στα χέρια μας σε μια άλλη μορφή. Μπορείς να συμμετέχεις και εσύ σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα μπορείς. Κάθε συσκευασία που ανακυκλώνεται παίρνει ζωή. Γίνεται και πάλι χρήσιμη. Τώρα που μάθαμε πώς πρέπει να διαχωρίζουμε τις συσκευασίες μας, ας δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να τις συλλέξει η Green Dot Κύπρου. Αν μένω σε αστική ή περιαστική περιοχή, όπως είναι η Δήμη της Λευκωσίας και η Δήμη της Λεμεσού, η Δήμη Λάρνακας και Αραδίπου και κάποιες κοινότητες που είναι δίπλα από αυτούς, η συλλογή του PMD και του χαρτιού γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Αφού διαχωρίσω τις συσκευασίες όπως μάθαμε προηγουμένως, τις βάζω στα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης τα οποία μπορώ να προμηθευτώ από τις υπεραγορές, στο διάφανο το PMD και στο καφέ το χαρτί. Στη συνέχεια, τα τοποθετώ στο πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι μου τη συγκεκριμένη μέρα που θα γίνει η συλλογή. Αν μένω σε πολυκατοικία που έχει τοποθετηθεί μπλε κάδος, τότε τοποθετώ το PMD στον κάδο και αφήνω το χαρτί δίπλα. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος κάδος, τότε τοποθετώ τις συσκευασίες στα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης και τα αφήνω στο πεζοδρόμιο όπως δείξαμε πριν. Το γυαλί το μεταφέρω στους πράσινους κάδους τύπου καμπάνας που έχουν τοποθετηθεί στη γειτονιά μας.
Αν μένω σε τουριστική περιοχή, δηλαδή στην επαρχία Πάφου ή Αμοχώστου ή σε κοινότητα, τότε εγώ μεταφέρω τις συσκευασίες που διαχώρισα στις νησίδες ανακύκλωσης και τις τοποθετώ στο σωστό κάδο. Δηλαδή στον μπλε κάδο τοποθετώ το PMD. Στον καφέ κάδο τοποθετώ το χαρτί. Και στον πράσινο κάδο τύπου καμπάνας τοποθετώ το γυαλί. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσω τα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης. Τι γίνεται όμως μετά τη συλλογή? Οι συσκευασίες μεταφέρονται σε ειδικά εργοστάσια, τα κέντρα διαλογής όπως τα ονομάζουμε. Εκεί διαχωρίζονται και στέλνονται στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Σκεφτήκατε ποτέ πόσες μπαταρίες χρησιμοποιούμε καθημερινά? Σίγουρα πολλές. Στα ηλεκτρονικά μας παιχνίδια, στα τηλεχειριστήριά μας, στα iPod μας, γενικά σε πολλές άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Γνωρίζετε ότι σήμερα μπορούμε να τις ανακυκλώσουμε και αυτές? Ο οργανισμός Αφής Κύπρος Limited είναι ο υπεύθυνος οργανισμός για την ανακύκλωση των μπαταριών. Πώς μπορείτε να ανακυκλώσετε τις μπαταρίες σας? Αυτό είναι πολύ απλό. Ψάξτε και βρέστε έναν κάδο όπως αυτό που φέρνουν οι φίλοι μας ο Μπαταριούλης και η Μπαταριούλα για να ανακυκλώσουν τις μπαταρίες. Ρίξτε μέσα όσες μπαταρίες σας είναι άχρηστες. Αυτή θα σας δώσει ζωή. Αυτούς τους κάδους τους βρίσκεις παντού. Σε σχολεία, σε εμπορικά κέντρα, σε υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα, δημόσια κτίρια και σε υποκαταστήματα τραπεζών. Πάει, τη χάσαμε κι αυτή. Ξέρετε όμως ότι ακόμα και χαλασμένη που είναι, δεν θεωρείται σκουπίδι. Είναι κάτι που μπορεί πλέον να ανακυκλωθεί. Και αυτό γιατί ο Οργανισμός Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου ξεκίνησε και οργανώνει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Σαν καταναλωτής που είσαι, έχεις το δικαίωμα να επιστρέψεις σε όλα τα καταστήματα των εταιριών που συνεργάζονται με την ηλεκτροκύκλωση τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη που αγόρασες, είτε πήρες αντίστοιχα προϊόντα είτε όχι. Για τη συλλογή των μικρών συσκευών χρησιμοποιούνται τα παλετοκιβώτια, ενώ οι μεγάλες συσκευές τοποθετούνται στα μεγάλα hooks. Μετά τη συλλογή, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα μεταφέρονται στο κέντρο ταξινόμησης και αποθήκευσης, όπου διαχωρίζονται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και προωθούνται για ανακύκλωση. Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε μια ουσία που λέγεται κομπόστ ή φυτόχωμα. Η ουσία αυτή βελτιώνει το χώμα και βοηθά στην ανάπτυξη των φυτών. Ποια όμως απόβλητα μπορώ να κομποστοποιήσω? Τα κλαδέματα και το γρασίδι που έχω κόψει από τον κήπο μου. Φύλλα, ξερά χόρτα και λουλούδια. Υπολείμματα φαγητών εκτός κόκαλα. Φλούδες φρούτων και λαχανικά. Τσόφλια αυγών. Κατακάθια καφέδων και τσαγιού, ροκανίδια κλπ. Πώς γίνεται όμως η κομποστοποίηση? Βάζω τα υλικά σε ένα κάδο κομποστοποίησης. Υπάρχουν αρκετά ειδικάδων στην αγορά και μπορώ να επιλέξω τον πιο κατάλληλο για την περίπτωσή μου. Τοποθετώ πάντα μαζί πράσινα και ξηρά υλικά. Για να γίνει σωστά η διαδικασία, ανακατεύουμε τα υλικά μας συχνά και διατηρούμε την υγρασία σταθερή στον κάδο, έτσι ώστε το μείγμα να μην είναι στεγνό. Η διαδικασία της κομποστοποίησης μπορεί να πάρει από μερικές εβδομάδες μέχρι κάποιους μήνες. Το τελικό προϊόν που μυρίζει όπως το δάσος μετά τη βροχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λίπασμα στον κήπο μας ή στις γλάστρες μας. Αυτή λοιπόν είναι η γη μας. Σήμερα έμαθες πολλά. Έμαθες πώς θα διατηρήσεις τη γη μας καθαρή, ζωντανή και όμορφη. Το μέλλον του πλανήτη μας, το μέλλον της γης είναι και στα δικά σου χέρια.